Άκου το τραγούδι αυτό να με θυμάσαι τις στιγμές που δεν θα είμαστε μαζί. Αν και η καρδιά μου ξέρει και γνωρίζει, τη ζωή στα θέλω όταν χρειαστεί. Η ψυχή σου στέλνει κύματα πολλά, η καρδιά μου ξέρει πάντα να αντιδρά. Ας τα όλα πίσω, φύγε μακριά, το παραμύθι ζήσε το σαυρό τη σου φορά. Θα είμαστε εκεί μακριά από όλους και όλα, σε πόλη μαγική θα ζούμε όνειρο πολλά. Να σε το άστρο μου πάνω από το κάστρο μου, να είσαι εκεί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Κάθε που ξυπνάω βλέπω τα πουλιά που ψηλά πετούν, σε σκέφτομαι ξανά. Ίσως κάποια μέρα βαδίσουμε μαζί τη ζωή στο δρόμο που ποτέ δεν είχα βρει. Είσαι οδηγός μου μέσα στη νυχτιά, πώς τα τραγουδούσα τόσα τα καρδιά. Πάμε απ' τα μέρη που είναι τα παιδιά, σαν άγγελοι θα στέκουνε στην άκρο θαλασσιά. Θα είμαστε εκεί μακριά από όλους και όλα, σε πόλη μαγική θα ζούμε όνειρο πολλά. Να σε το άστρο μου πάνω από το κάστρο, το χέρι μου, πάμε στα στέρι μου. Θα είμαι εκεί όταν όλοι οι άλλοι έχουν φύγει. Να σε το άστρο μου πάνω από το κάστρο μου, να είσαι εκεί όταν όλα τα φώτα θα σβήσουν. Σε το χέρι μου, πάμε στα αστέρι. Γεια σας σε όλους, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα live. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί έχω να κάνω live πολύ καιρό. Με όλη αυτή την κατάσταση ήταν λίγο δύσκολα. Βρίσκομαι στην Daytona και πιο συγκεκριμένα στην Daytona Beach και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι γίνεται εδώ και τι συμβαίνει και γιατί ήρθα να σας δείξω αυτό το μέρος, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλω εσείς να μου πείτε πού βρίσκεστε και από πού ακούτε το live. Θα ήθελα να μου στείλετε τις δικές σας ευχές, τις δικές σας μαντινάδες, όσοι θέλετε να τις στείλετε, γιατί κάθε φορά μου στέλνετε μερικές. Έχουμε και το group μαντινάδες της καρδιάς μας, όπου κοινοποιούμε εκεί πέρα δικές σας μαντινάδες όπου στέλνετε στα live που κάνω, αλλά και εσείς μπορείτε να κοινοποιήσετε. Το τραγούδι που μόλις έπαιξα ήταν το τραγούδι «Θα είμαστε εκεί», το οποίο έχω γράψει στίχους και μουσική και έχει κυκλοφορήσει πριν κάποιους μήνες. Σύντομα κυκλοφορεί και το νέο τραγούδι που λέγεται «Δύναμη» από τον Μετρονόμο. Θα βρείτε τις πληροφορίες όταν είναι να κοινοποιηθεί, θα είναι από το κανάλι μου στο YouTube. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και γι' αυτό, το οποίο έχω κάνει το βίντεο κλιπ πάλι εδώ στην Φλόριντα, θα δείτε συγκεκριμένα. Χαιρετάω την παρέα, χαιρετάω όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα, θα λέω τα ονόματά σας εφόσον έχετε γράψει μήνυμα και είμαι σίγουρη ότι παρακολουθείτε. Καλησπέρα στο Σπύρο Νερατζάκη, στο Κώστα Δημητριάδη, στη Σταυρούλα Γατή, στον... συγγνώμη και πολλά, Οδυσσέα Καλοδήμο, στον Αριστίδη Λιάπη,
στον Γιώργο Βαλσάμι από Νέα Υόρκη, στον Σπύρο από Ναύπακτο και άλλους πολλούς που δεν έχουν γράψει. Όποιος θέλει ας γράψει και τι θέλει να ακούσει, τι θέλετε να τραγουδήσουμε, παρέα. Βρίσκομαι λοιπόν στην Daytona Beach, θα σας δείξω το μέρος εδώ που βρίσκομαι και έπειτα θα περπατήσω κιόλας για να σας δείξω ακριβώς. Είναι ένα μέρος το οποίο είναι πάνω στη θάλασσα, είναι πολύ γνωστό, ήταν παλαιότερο πολύ γνωστό το 1900 για τους αγώνες που γινόταν στην παραλία. Ήταν το πιο γνωστό μέρος όλη την Αμερική, όπου εδώ δοκιμάζανε τα αμάξια πόσο γρήγορα μπορούν να πάνε, λόγω της μεγάλης έκτασης της ακτής μπορούσαν να κάνουν δοκιμές αμαξιών, μηχανών, αλλά και αγώνες. Είχε γίνει το πιο γνωστό σε όλη την Αμερική, όλοι οι ραλίστες ερχόντουσαν εδώ και δοκιμάζανε, κάνανε αγώνες και υπάρχει, βέβαια έχει σταματήσει πλέον, το 1960 σταμάτησε. Βέβαια υπάρχει ακόμα ένα μέρος που κάνουν αγώνες και δεν είναι εδώ στην παραλία πλέον, είναι σε κανονική πίστα που βρίσκεται στην Daytona. Εδώ που λέτε βρίσκομαι, Daytona Beach αριστερά, υπάρχουν τα ξενοδοχεία φυσικά γιατί είναι ένα αρκετά τουριστικό μέρος. Μάλιστα το 1920 ήταν από τις πιο γνωστές παραλίες σε όλη την Αμερική και ήταν πρώτο μέρος που επισκεπτόντουσαν εδώ. Τα πράγματα αλλάζουν βέβαια, αλλά ακόμα παραμένει ένα πάρα πάρα πολύ τουριστικό μέρος. Που πίσω μου έχω το ρολόι της Daytonas, θα σηκωθώ να σας δείξω και λίγο τα υπόλοιπα μέρη και έπειτα θα περπατήσω κιόλας. Εδώ πέρα έχουμε το μνημείο του Armstrong, ο οποίος έζησε το 1880 μέχρι το 1938. Και από εκεί πέρα είναι ένας κύκλος, λέγεται Πλάτσα Ritchie. Είναι ένας κύκλος όπου λέει όλη την ιστορία της Daytonas, λέει ακριβώς όλους όσοι ήταν γνωστοί, που την κάνανε γνωστή, τους γνωστούς αγωνιστές, ραλίστες τέλος πάντων. Και εκεί πέρα έχει ένα μικρό θεατράκι, το οποίο όταν δεν έχει κορονοϊό λειτουργεί και μπορεί οποιοδήποτε να παίξει και θα περπατήσω σε λίγο να σας το δείξω. Προς το παρόν θα τραγουδήσουμε και στο τέλος του live όπως κάνω πάντα, θα σας δείξω και πιο πέρα, θα περπατήσω. Καλησπέρα στον Ηλία Στεριόπουλο, στην Λαμία. Καλησπέρα στον Κώστα Κατέχη, Κανατάρς Ελλάς FM. Παρακολουθούμε και εμείς και αυτός και γράφει και ωραίες μαντινάδες. Καλησπέρα στον Πασχάλη στην Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα στην Ρενάτα Βίλιαμσον στο Μάντσεστερ. Καλησπέρα στο Θανάση από Μανχάιμ Γερμανίας. Καλησπέρα στη Γερμανία και σε όλους τους Έλληνες εκεί. Καλησπέρα στο Λεωνίδα στο Πολύκαστρο, στα Χανιά. Τι όμορφα. Χρόνια πολλά σε όλους τους Νίκο, Νικολέτα. Σε όλους χρόνια πολλά, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και έχω και πάρα πολλούς φίλους και καλούς φίλους που τους λένε Νίκο και Νικολέτα. Θέλω να τους πω να είστε πάντα χαρούμενοι, πάντα ευτυχισμένοι. Και όσοι μας παρακολουθείτε εδώ και είστε Νίκος, Νικολέτα, να σας χαιρόμαστε, να χαίρεστε το όνομά σας. Πάω να παίξω το πρώτο τραγούδι που ζητήθηκε, μιλώ για σένα. Τα αφιερώνω λοιπόν στον Αριστίδη που το ζήτησε, αλλά και στους Νίκους, Νικολέτες και όλους όσους με ακούτε αυτή τη στιγμή.
με κοιτάς, σαν λες πως μ' αγαπάς. Αγγέλη φτερουγίζουν. Και μ' απάντησαν, είναι χαρτινή η αγγέλη, αμυρή η ψυχή, μη ξεγελαστείς. Και μ' απάντησαν, είναι χαρτινή η ψυχή, μη ξεγελαστείς. Αυτό ήταν λοιπόν τραγούδι, ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ, Θανάση Παπακοσταντίνου, στίχη και μουσική. Και άμα θέλετε να ακούσετε κι εσείς κάποιο τραγούδι, απλά γράψτε το και γράψτε μου και από πού ακούτε, έτσι για να πάρω μια ιδέα, να ταξιδέψω κι εγώ μαζί σας, όπως ταξιδεύετε κι εσείς μαζί μου. Και θέλω να σας πάω και σε άλλα μέρη πολλά να τα δείτε. Θέλω να χαιρετήσω τον Βάιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία λόγια. Ντέπι, Καλαμπακάκι, στα Χανιά. Και εμένα μου λείπετε πολύ. Ευχαριστώ, Κώστα, Οδυσσέα, Καλαδήμο, καλησπέρα, καλησπέρα στο Στέλιο Ποιουδάκια από Ρέθυμνο, στον Ηλία Παλαχαμίδη, στον Μάνο Αθανάσιο. Γράφω τα μηνύματα, λέω τα ονόματα που έχετε γράψει μήνυμα. Καλησπέρα στον Γιώργο Μαστοράκη, στην Άλυμο, στο Γιάννη Μαυρακάκη, εκεί στην όμορφη Κρήτη, στην Σιτία. Καλησπέρα στην Νικολέτα Πετράτου, χρόνια πολλά και όλας. Στο Θανάση Καραμιχάλη, ζήτησε ξυλούρι. Καλησπέρα τέλος πάντων σε όλο τον κόσμο. Απλά θέλω να σας λέω, να διαβάζω και τα μηνύματα ταυτόχρονα. Καλησπέρα στο Μιχάλη Μανιά από την Σουηδία. Πόσο κρύο είναι εκεί, έχω απορία. Καλησπέρα στον Ευγένιο, στα Χανιά. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να παίξω ένα τραγούδι πολύ όμορφο. Είναι η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και στίχη του Κώστα Κινδύνη. Καλησπέρα στη Νέα Ζηλανδία. Όπου κρύα μέρη. Μακρινά μέρη. Πολύ χαίρομαι που είμαστε από όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στον Απόστολο Ερβανίτη Καλπάκη Ιωαννίνων. Θέλω να μου πείτε και η κατάσταση, πώς είναι σε κάθε μέρος που βρίσκεστε, αν είστε στο σπίτι, αν μπορείτε να βγείτε έξω. Εδώ πέρα στην Αμερική, ξέρετε, γνωρίζετε, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, στη Φλόριντα είναι λίγο πιο... Επειδή είναι λιγάκι καλύτερος ο καιρός, μπορείς να βγεις έξω πιο άνετα. Βέβαια, υπάρχουν μάσκες παντού, είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, κατά ένα περίεργο λόγο. Δεν έχουμε πολύ κρύο, μόνο 2 επί του 0. Κατάλαβα. Από τα Χανιά και μένει ο Θανάσης στο Μανχάιμ της Γερμανίας. Όλοι οι Έλληνες έχουν πάει παντού σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα από Κεφαλονιά. Τι όμορφη Κεφαλονιά. Λοιπόν, πάω να σοπάσω μέσα μου ένα τραγούδι που ταιριάζει πολύ στην εποχή που περνάμε. Βέβαια, όλη η Ελλάδα γνωρίζει το ξυλούρι, εννοείται, θα παίξουμε και άλλα τραγούδια. Μια και που το όνομα ήταν Νίκος, τα αφιερώνω ξανά σε όλους τους Νίκους και Νικολέτες που έχετε γιορτή. Thank you.
τι ωραίο τραγούδι. Κανείς, παιδιά, δεν μπορεί να μας πει να χαμηλώσουμε τα φτερά. Να είμαστε πάντα δυνατοί και θα λέμε την άποψή μας, θα λέμε την γνώμη μας και θα αντιμετωπίζουμε την ζωή. Λοιπόν, τον ερωτόκριτο ζητάει η Νικολέτα, φυσικά αφού έχει και γιορτή σήμερα, δεν γίνεται να στο αρνηθούμε. Χαιρετούμε τον Γιώργο Κοτσαρίδη, που γράφει στα γαλλικά, οπότε δεν ξέρω αν είναι από τη Γαλλία. Χαιρετούμε τον Παρασκευάη Βάλη από Σπάρτη Λακωνίας. Τι ωραία. Έχουμε και την πρώτη μας μαντινάδα από τον Κώστα Δημητριάδη, ο οποίος στέλνει πάρα πολλές. Στην Ντεϊτόνα έφτασε στη μουσική της Κρήτης. Ακούστηκαν οι νότες σου ως την κορφή της Ίδης. Καταπληκτική. Καλησπέρα από Έγινα στον Ευάγγελο Λαδά. Καλησπέρα στο Θανάση. Και πάμε να παίξουμε τον ερωτόκριτο που ζήτησε η Νικολέτα. Θα παίξω το original, γιατί όπως γνωρίζετε έχω κάνει και μια παραλλαγή στο κανάλι μου, που το έχω βγάλει, το άσμα της αρετούσας, που έχω βγάλει τους στίχους από το βιβλίο του Βιτσέντζιου Κορνάρου στη μελωδία του ερωτόκριτου, που έχω επιλέξει τους στίχους εγώ. Θα πω τον ερωτόκριτο και έπειτα θα πω και τους στίχους της αρετούσας. Για πρώτη φορά, συνήθως λέω μόνο το ένα ή μόνο το άλλο, αλλά να πούμε και τα δύο. Και περιμένω και άλλες και άλλα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, περιμένω να μου στείλετε ό,τι θελήσετε. Να πω ότι τα live τα κάνω εθελοντικά, κάθε φορά διαφορετικό σύλλογο. Αυτή τη φορά δεν έχω αφιερώσει το live για κάποιο σύλλογο. Απλά στο event υπάρχει ένα link όπου μπορείτε, αν θελήσετε και αν θα έχετε PayPal, οτιδήποτε μπορείτε να βάλετε, γιατί έχω σκεφτεί ότι αυτά τα χρήματα, όποιος τυχόν τα βάλει, θα τα δώσω στα νοσοκομεία της Κρήτης λόγω της κατάστασης που περνάνε, σε περίπτωση που θέλουν να εξοπλιστούν με παραπάνω εξοπλισμό. Βέβαια, αυτό είναι ένα μικρό λιθαράκι, είμαι σίγουρη ότι δεν μπορεί να τους βοηθήσει αυτό ένα μικρό ποσό που μπορεί να καταθέσει ο καθένας σίγουρα, αλλά είναι κάτι. Οπότε έτσι το σκέφτηκα, να κάνω αυτή την κίνηση και όποιος θέλει να βοηθήσει στην κίνησή μου αυτή, μπορεί να βρει το link και αν έχει PayPal να κάνει την δική του δωρεά ή τη δική του κίνηση. Επίσης, ένα live που είχαμε κάνει με τον Ορίζοντα, η κυρία Ιωάννα Λαζάρου είχε μεταφράσει το βιβλίο της από τα αγγλικά στα ελληνικά και το μετάφρασε και πουλιέται. Όλα τα έσοδα του βιβλίου θα δοθούν σε αυτό τον σύλλογο και ακόμα η καμπάνια τρέχει. Όποιος θέλει μπορεί να το βρει. Το έχω κοινοποιήσει στη σελίδα μου. Να αγοράσει το βιβλίο μέσω ίντερνετ. Μπορεί ακόμα και σε PDF αν δεν είστε στην Ελλάδα. Αλλά αν είστε και στην Αμερική και μέσω Amazon, αν είστε στην Ελλάδα μέσω μιας άλλης εφαρμογής, μπορείτε να το αγοράσετε και ό,τι λεφτά δώσετε για το βιβλίο, αυτά τα λεφτά θα πάνε για δύο ξενώνες με παιδιά με καρκίνο στην Αθήνα, για τα παιδιά από Κρήτη που έχουν καρκίνο και ο Ορίζοντας τους βοηθάει. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα τον ερωτόκριτο. Μακρύνω και πως να ζήσω
παντρεύει. Λίγο πουλό αφεντόπουλο, σαν είσαι εσύ γυρεύει. Και δεν μπορείς να τη σταθείς, τα θέλω οι γονείς σου. Νίκουν την έτη γνώμη σου κι αλλάζει η όρεξή σου. Μια χάρια φέντρα σου ζητώ και εκείνη θέλω μόνο. Και μετά εκείνη ολόχαρος τη ζήση μου τελειά. Αγαπηστέ κι ανάδια μου κι άδικα τύρανα με, μάρματα φοβερίζει με και με φωτιά και τα με. Με το ξυφάρι μου μιλεί, με τη σαΐτα λέγει και δίκιο τσίμα να λαμπεί και φλόγα το γυρεύει. Κι αν πρώτη τον αγάπησα δίχως να το κατέχω, έδα διπλά και τρίδιπλά μες στην καρδιά τον έχω. Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι και πάω κατευθείαν στο αγαπημένο μας τραγούδι Ερωτόκροτος και Αρετούσα, που δεν γίνεται να μην το πω. Ερωτόκροτος και Αρετούσα ή αλλιώς της αγάπης και του έρωτα, στίχη Μαρία Παπαδάκη, μουσική Γιάννης Νικολάου και πρώτη ερμηνεία εγώ μαζί με τον Μιχάλη Κουνάλη. Στέλνω φιλιά μου στο Ηράκλειο. Αγάπη φαίνω τις νυχτιές, μεταξωτό υφάδι
να σε τυλίξω μάτια μου σαν πέσει το σκοτάδι με χίλιους όρκους μυστικούς κοντά σου είμαι δεμένη για σένα ερωτόκριτε μονάχα είμαι πλασμένη. Ο ερωτόκριτος εγώ και εσύ αρετούσα αχ τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτόκριτος εσύ και εγώ η αρετούσα αχ τόσα χρόνια δίχως σου για αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτόκριτος δε τρί και η αρετούσα κλώνο να σένουμε μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος. Μην το φεγγάρι φύγεις άλλους τόπους και με άσημο τύλιγμα πλάνευσε τους ανθρώπους μάγεψε αρετούσα μου το φως σου με τα μάτια να φέγγεις τα κρυμμένα μας του ποθού μονοπάτια θα το μαγέψω με γητιές και με αγάπης ξόρκι και με όσα λόγια μυστικά μας ένωσαν οι όρκοι. Αχ το φεγγάρι έκανα στο πάθος ξομολόγω και του πάω τη χώρια σου να ζω δε βρίσκω λόγο. Ο ερωτόκριτος εγώ και εσύ αρετούσα αχ τόσα χρόνια δίχως σου κι αγάπη πως μιλούσα. Ο ερωτόκριτος ζω πως το μπορούσα. Ο ερωτόκριτος δίτρι κι η αρετούσα κλώνος αχ να ανασένουμε μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος. Ο ερωτόκριτος δίτρι κι η αρετούσα κλώνος αχ να ανασένουμε μαζί μέχρι να ζει ο κόσμος. Αυτό ήταν λοιπόν το τραγούδι αφιερωμένο σε όλους, τα παίξα μαζεμένα, γιατί ξέρω ότι θα μου το ζητούσατε. Λοιπόν, να στείλω καλησπέρα στον Τζορ, στην Τάνια, λέει, ταιριάζει σαν φούλα πραγματικά. Επειδή είμαι στη Φλόριντα, εκεί που έχει ήλιο, ξαφνικά θα έρθει ένα σύννεφο και με ξαφνικά το σύννεφο θα φύγει. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στη Φλόριντα τα σύννεφα έρχονται ξαφνικά. Και δεν μπορείς να τα προβλέψεις κιόλας. Ο Ηλίας λέει, όσοι έχουν ταυτιστεί μαζί σου με αυτό το τραγούδι. Χαίρομαι πάρα πολύ και πραγματικά σας ευχαριστώ και για όλα τα καλά σας σχόλια και στο YouTube, στα σχόλια και στα μηνύματα που μου στέλνετε και στο Facebook το τραγούδι που ανέβασε στον Παρθενώνα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Και σίγουρα ό,τι καλό σχόλιο δίνεται σε ένα καλλιτέχνη, σίγουρα τον βοηθάει να συνεχίζει και να κάνει αυτό το δύσκολο έργο, ειδικά αυτή την δύσκολη εποχή που διανύουμε. Και χαίρομαι πολύ που με τη μουσική μου μπορώ να σας δώσω δύναμη. Ο Κώστας Δημητριάδης λέει «Κάτω και πέρα στα Χανιά βαδίσαμε αντάμα, σε ένα μαχαίρι χάραξα, σ' αγαπώ Ελλάδα». Πολύ ωραίο. Φυσικά στην Κρήτη έχουν πολλά μαχαίρια. Έχω γράψει και τραγούδι γι' αυτό. Αλλά όταν κυκλοφορήσει το CD θα τα ακούσετε. Προφανώς δεν έχει κυκλοφορήσει λόγω της κατάστασης. Μόλις όλα ανοίξουν και θα μπορούσαμε να κάνουμε μια φυσιολογική παρουσίαση και να είναι και στην Ελλάδα, θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε. Χαιρετούμε τον Mike. Καλησπερίζουμε την Αθηνά, τη Χιωτάκη, σε όλη την παρέα, τα φιλιά μου. Λέει, μας έλειψαν τα live σου. Και εμένα μου έλειψαν όλα.
Καλλιόπη, χαιρετούμε την Καλλιόπη. Ευχαριστώ Ρενάτα, τον Ευάγγελο, τον Στίβ Μπαλντούμα, Βόρεια Εύβοια, τον Γιάννη Ξηδιά. Χαίρομαι πολύ που μου λέτε και τοποθεσίες για να ξέρω που βρίσκεστε. Σας ευχαριστώ όλους όσους στέλνετε μηνύματα. Έλαμψαν όλη η Φλόριντα και η Αριδαία, λέει ο Τρίφων. Καλησπέρα από Βόλο, στον Παπαδόπουλο Αλέξανδρο. Αναμαζώνει Νέφαλα, ο Μανώλης. Καλησπέρα στον Βασίλ. Τα μάτια σου, Θεή, τα είδαν και δίπλα σου καθίσαν. Την μουσά τους να ακούσουν, γυρίζοντας πίσω θα είναι... γυρίζοντας πίσω είναι βέβαιο ότι δεν θα τα λησμονούσαν. Ο Αθανάσιος Βάζακας να σε στείλε αυτό το ποίημα, πολύ ωραίο. Έχεις πολύ ωραία φωνή, ευχαριστώ. Αριστείτε, δεν πειράζει, εδώ είμαστε ακόμα. Γρηγόρης Μουρελάτος, χαιρετούμε. Καλησπέρα από Νιρεμβέργη, στον Αθανάσιο Βαζάκα. Θεσσαλονίκη, στον Κρις Κάρακ. Νομίζω διάβασα όλα τα νέα μηνύματα. Περιμένω και άλλα μηνύματα, που βρίσκεστε, πώς περνάτε. Θα κάνω και άλλα live σύντομα. Θέλω να σας δείξω μια άλλη πάρα πολύ ωραία περιοχή εδώ κοντά, στην οποία υπάρχει η πρώτη ελληνική εκκλησία της Αμερικής. Είναι πάρα πολύ αρκετά κοντά εδώ από εδώ. Οπότε μια από τις επόμενες μέρες θα δω πότε θα μπορέσω να πάω εκεί για να σας τη δείξω. Είναι μια πολύ ιστορική πόλη, πριν η Αμερική ονομαστεί Αμερική, που κατακτήθηκε, ανακαλύφθηκε από τους Ισπανούς και οι πρώτοι Έλληνες ήρθαν σε αυτή την περιοχή, κυρίως από τα νησιά της Ελλάδας και από τη Σμύρνη. Ταξιδέψανε όσοι αντέξανε να ταξιδέψουν αυτά το δύσκολο ταξίδι, γιατί παλιά πέθαναν από αρρώστιες στο καράβι. Δεν είναι όπως τώρα που έρχονται με το αεροπλάνο και είναι όλα εύκολα. Και όταν καταλήξανε στην Σμύρνη, η οποία είναι μια παραλία από πιο νότια από την Daytona Beach που βρίσκομαι, δουλέψανε στις εκτάσεις ενός Άγγλου, όπου τους υποσχέθηκε μετά από 8 χρόνια δουλειάς θα τους έδινε τη γη. Αυτό δεν έγινε, οπότε έφυγαν και βρήκαν καταφύγιο στο Σεντ Αγκουστίν, που είναι βόρεια από την Daytona Beach, όπου στην Γκάζα Βέρο τους φιλοξένησαν και τους έσωσαν και δημιουργήσανε την πρώτη εκκλησία. Θα πάω εκεί λοιπόν την επόμενη φορά που θα σας κάνω live streaming, να σας τη δείξω και να σας δείξω την υπέροχη πόλη. Είναι μια από τις αγαπημένες μου εδώ στη Φλόριντα. Χαιρετούμε τη Δώρα Τζατζάνη, και εμένα μου έλειψες, μας λείψατε. Η Δώρα Τζατζάνη κάνει και ραδιοφωνική εκπομπή στα Χανιά. Καλησπέρα στον Τίνο Αθανασόπουλο, στον Δημήτρη Καραβαγγέλη από Θεσσαλονίκη, χαιρετούμε, στην Ανέτ που μας στέλνει τη μαντινάδα. Καλησπερίζω σε γλυκά, όμορφη κοπελιά μας, φωνή εσύ μαγευτική και είσαι στην καρδιά μας. Καταπληκτικό. Χριστουγεννιάτικες ευχές στέλνω από την Κρήτη, σε Ευρώπη και σε Αμερική και σε όλο τον πλανήτη. Θέλω να κάνω και ένα χριστουγεννιάτικο live φυσικά, από το σπίτι με τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια, και να πούμε μόνο χριστουγεννιάτικα, γιατί τώρα θέλω να αφιερώσω για να μπούμε στο πνεύμα των Χριστουγέννων όσο μπορούμε, μιας και η κατάσταση δεν μας αφήνει να πάμε να κάνουμε event ή να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα όπως θα έπρεπε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, θέλω να πω ένα τραγούδι το οποίο έχει γράψει τη μουσική ο Μίκης Θοδωράκης, ο οποίος είναι και από τα Χανιά της Κρήτης, έχει καταγωγή, και τους στίχους ο Νίκος Γκάτσος. Το τραγούδι αυτό πήρανε τη μουσική και βάλανε στίχους στους αγγλικούς οι Beatles. Στην ουσία το τραγούδι λέγεται The Honeymoon, το αγγλικό. Θέλω να το τραγουδήσω, θέλω να σας τραγουδήσω και το αγγλικό, για να δείτε ότι η ελληνική μουσική δεν έχει σύνορα. Όπως και ο Θεοδωράκης, όπως και ο Χατζηδάκης, έχουν ταξιδέψει πέρα από τα όρια της Ελλάδας και έχει γίνει αγαπητή και γνωστή σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στο Μιχάλη Αϊβάλη από Γερμανία. Καλές γιορτές. Λοιπόν, αν θυμηθείς τον ήρωά μου, ή αλλιώς στα αγγλικά, The Honeymoon Song.
αγκαλιά μου απόψε σαν άστρο κινήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα το πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Περιμένω να 'ρθεις με ένα τραγούδι του δρόμου να 'ρθεις όνειρο. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να ντυθείς, με φως να ντυθείς. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω. Με φως να ντυθείς. I never knew that a day like today lay before us. I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. The skies are bright as your eyes, the horizon is open. Love is the ceiling, feeling as welling, free as the air. Στην αγκαλιά μου σαν άστρο κι απόψε κινήσου. Είναι η καρδιά μου κοντά σου ποτάμι θολό. Απ' της αγάπης το κήπο γαρυφάλα κόψε. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να 'ρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να 'ρθεις όνειρο. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να 'ρθεις. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, περιμένω να 'ρθεις. Με ένα τραγούδι του δρόμου να 'ρθεις όνειρό. Το καλοκαίρι που λάμπει τα αστέρι με φως να 'ρθεις. Με φως να 'ρθεις. Θυμηθείς το όνειρό μου, σε περιμένω να 'ρθεις. Αφιερωμένο, πού να το αφιερώσω τώρα. Αυτό το τραγούδι μου το έχει ζητήσει πολύ πολύ παλιότερο ο πατέρας μου. Το αφιερώνω στον πατέρα μου και στη μητέρα μου, που μ' ακούνε, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τους περιμένω να 'ρθουν. Κάθε πρωί ακούω του ουρανού τα ειδώνει, που όμορφα γλυκοτραγουδεί και η μέρα ξημερώνει. Αμαντινάδα από την Ανέτ Κοσμήματα, μην ξεχνάτε να γίνετε μέλη στο group μας Μαντινάδες της Καρδιάς μας, που κοινοποιούμε όλες τις Μαντινάδες και τις δικές σας
και τις δικές μας, όποιος θέλει μπορεί να κοινοποιήσει, είναι ελεύθερο, είμαστε μια όμορφη παρέα που μοιράζουμε τραγούδια, μαντινάδες και ό,τι θέλετε. Η Εμμανουέλα Ρασούλη, χαιρετώ, πολλά φιλιά και εγώ. Χαιρετίσματα στον Τίνο Αθανασόπουλο, στο Χαράλεμπο Γάκη, στο Γιώργιο Σιμώτα, στο Γιώργιο Σαβίδη. Καλησπέρα στην Κύπρο, στον Ανδρέα Γκάλου. Τι όμορφη Κύπρος. Μόλις τελειώσει η καραντίνα, θα ήθελα να πάω και εκεί πάλι. Καλησπέρα στον Μιχάλη Αϊβάλη στη Γερμανία, δεν ξέρω, το είπα αυτό. Μπορεί και να το είπα. Πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι, το οποίο έχω μια αδυναμία έτσι τα ελληνικά τραγούδια που γίνανε αγγλικά να τα παίζω και να τα μαθαίνω, όπως είχα κάνει και το All Alone Am I, που είναι Μην το ρωτώ στον ουρανό και το είχα ανεβάσει και στο YouTube, όποιος θέλει να το δει, να το βρει. Μπορώ να το πω και τώρα, άμα θέλετε. Μιας και που είπαμε Θοδωράκη, να πούμε για ένα Χατζηδάκη. Και είναι και δύο καταπληκτικοί συνθέτες. Στη Σαλονίκη στα στενά, μια νύχτα της Ομίχλης, τραγούδισε μια κριτικιά το Honeymoon των Beatles. Τέλειο. Στη Σαλονίκη στα στενά, θα μπορούσα να είμαι και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ. Είμαι στη θάλασσα δίπλα, οπότε κοντά είμαι. Στο θετικό, στο όμορφο, πάντα εγώ ελπίζω και στο μήνα Δεκέμβριο έτσι καλωσορίζω. Ναι, καταρχάς καλό μήνα, ο Δεκέμβριος και τελευταίος μήνας του 2020. Αυτό τώρα πιστεύω είναι καλό, όχι κακό, με το καλό να έρθει το 2021. Να ξαναπούμε χρόνια πολλά στον 20 και στην Νικολέτα, γιατί δεν ξέρω όσοι μπαίνετε τώρα, το έχω πει αρκετές φορές. Γιατί έχουμε πάρα πολλούς στην Ελλάδα. Λοιπόν, και θέλω να μου ζητήσετε γιατί θέλετε να ακούσετε. Δεν ξέρω αν έχω περάσει κάτι, έχει περάσει κάποιο που δεν το θυμάμαι. Το έχω διαβάσει και δεν το θυμάμαι. Να μου το ξαναγράψετε. Πάμε να πούμε και ένα Χατζηδάκι έτσι για να κλείσουμε αυτό. All Alone Am I. Έχω κάνει... ή αλλιώς Μην το ρωτώ στον ουρανό. Έχω κάνει και ένα cover που μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube. All alone am I ever since your goodbye. All alone the beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just the lonely beating of my heart. Λόγο στο λόγο και ξεχαστήκαμε. Μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Σβήσε το δάκρυ με το μαντήλι σου. Να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Μην το ρωτάς τον ουρανό. Στον ουρανό
beat of my heart. People all around, but I don't hear a sound. It's the lonely beating of my heart. Ό,τι μας βρήκε κι ό,τι μας λύπησε, σαν το μαχαίρι σκληρά μας χτύπησε. Κόψε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Κρύψε το δάκρυ με το μαντήλι σου, να πιω τον ήλιο μέσα απ' τα χείλη σου. Μην το ρωτάς στον ουρανό, το σύννεφο και το φεγγάρι. Το βλέμμα σου το σκοτεινό, κάτι απ' την νύχτα έχει πάρει. Μην το ρωτάς στον ουρανό, κάτι απ' τη νύχτα έχει πάρει. All alone am I ever since your goodbye. All alone with just a bit of my heart. People all around, but I don't hear a sound. Just a lonely beating of my heart. Χατζηδάκης, τι ωραίο τραγούδι. Κυριακή βράδυ και τσεφιές, τις κάνω Μαντινάδα. Να ευχηθώ καλή βραδιά σε Αμερική και Ελλάδα. Από Ανέτ, η Μαντινάδα. Τι όμορφη Μαντινάδα, τι καταπληκτική. Τριαντάφυλλο της σκέψης μου, λουλούδι της καρδιάς μου. Στείλε τραγούδια όμορφα μέσα στα όνειρά μου. Πάρα πολύ ωραία, από την Ανέτ πάλι η Μαντινάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ για τις Μαντινάδες. Έχουμε από Νιρεμβέργη ένα μήνυμα, από τον Πέντρο Μπακάλι. Ο ελληνισμός είναι παντού, την αγάπη μου σε όλους τους Έλληνες από Νιρεμβέργη. Καλές γιορτές, μιλία και σε όλους μας. Ο Κώστας Δημητριάδης γράφει «Stop telling lies to the moon, my heart. Now we are all alone and far apart». Είμαστε, ταιριάζει λίγο με την εποχή, έτσι με την καραντίνα, είμαστε λίγο, αλλά το ίντερνετ μας φέρνει κοντά, όπως μας φέρνει εμάς τώρα, και μέσω μιας κάμερας μπορώ να επικοινωνήσω σε τόσα πολλά μέρη και να ανταλλάξουμε μηνύματα και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό, τουλάχιστον ας σκεφτούμε το θετικό της υπόθεσης, ότι έχουμε την τεχνολογία και μας φέρνει κοντά. Εγώ θα ρωτώ τον ουρανό αν η μουσική σου έχει κάτι από το φως των αστεριών. Α, τι ωραίο, Ηλία Στεριόπουλος. Σε ευχαριστώ πολύ. Ξέχασα τώρα τι ήθελα να πω. Ναι. Α, ήθελα να σας πω ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Μιας και που έρχονται τα Χριστούγεννα, αν και είπα ότι θα αφιερώσω ένα live μόνο για χριστουγεννιάτικα. Ίσως έχω και ένα κοριτσάκι μαζί μου να τραγουδήσουμε παρέα, οπότε θα μπορούν να το παρακολουθήσουν και παιδιά. Ενώ θα είναι ευχάριστο για να πούμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια στο χριστουγεννιάτικο μας δέντρο και εσείς από το δικό σας δέντρο να μας ακούτε. Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει. Πότε καλέ σε πήρε ο χάρος, Γιάννη Λάπα? Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει, τώρα που καλοκαίριασε και το μη μου γουστάρει. Καλοκαίριασε πού? Εδώ πάντως, παρόλο που έχει καλοκαίρι, σύννεφα έχει.
Λοιπόν, ένα τραγούδι που δεν είναι το στυλ μου αυτή η μουσική, όμως μ' άρεσε αρκετά η μελωδιούλα του και θα σας το τραγουδήσω. Κάθε φορά που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και ξέρω πάντα πως εσύ θα είσαι μακριά, νιώθω τη θλίψη αφού δεν είσαι πια εδώ. Χάζευω γύρω μου, τα πάντα μοιάζουν γιορτινά και όπως κοιτάζω ως εκεί με παίρνει σαν αγκαλιά. Ήρθες για πάντα και τώρα είμαστε ένα. Φέτος τα Χριστούγεννα για μένα δεν θα είναι ίδια με παλιά. Τα έχω εσένα και εσύ εμένα κι όλα θα είναι τότε μαγικά. Κάνε τη στιγμή μας να κρατήσει, όχι όπως τα βεγγαλικά. Μου αρκεί που είσαι εσύ κοντά μου, θα είναι η καλύτερη χρονιά πρώτη φορά. Σ' έχω στα χέρια μου και λιώνω απ' τη ζεστασιά, σαν ένα αστέρι που με φώτισε μες στην καρδιά. Δίχως εσένα κρυώνω μες στην παγωνιά. Έλα αγγελέ μου, κράτησέ με και εσύ σφιχτά, ταξίδεψέ με όπως σου είχα πει από παλιά. Μείνε κοντά μου για πάντα ερώτα μου. Φέτος τα Χριστούγεννα για μένα δεν θα είναι ίδια με παλιά. Θα έχω εσένα και εσύ εμένα κι όλα θα είναι τότε μαγικά. Κάνε τη στιγμή μας να κρατήσει, όχι όπως τα δεκαλικά. Μου αρκεί που είσαι εσύ κοντά μου, θα είναι η καλύτερη χρονιά. Φέτος τα Χριστούγεννα για μένα δεν θα είναι ίδια με παλιά. Θα έχω εσένα και εσύ εμένα κι όλα θα είναι τότε. Κάνε τη στιγμή μας να κρατήσει, όχι όπως τα δεκαλικά. Μου αρκεί που είσαι εσύ κοντά μου, θα είναι η καλύτερη χρονιά πρώτη φορά. Φέτος τα Χριστούγεννα λοιπόν να είμαστε όλοι μαζί πρώτη φορά. Λοιπόν, και σιγά σιγά πρέπει να αρχίσω να σας αφήνω, καθώς και ο καιρός δυσκολεύει και είμαι και έξω, δεν κάνει κρύο, απλά έχει πολλά σύννεφα. Χαιρετούμε το Γιάννη. Λέει, θέλουμε την εισαγωγή στο Αγάπης και το Έρωτα. Έχει ανέβει και το μάθημα, σας έχω δείξει το της Αγάπης και του Έρωτα. Για τις χορδίες. Καλές γιορτές από Βουδαπέστη, λέει ο Βασίλης Μητράκης. Με οδηγό τη σκέψη μου ψηλά, εγώ πετάω, βλέπω τα live της Έμας μας και εσύ εγώ τραγουδάω. Τέλειο. Με τη σκέψη μπορούμε να πάμε παντού. Ο Γιάννης λέει, ευχαριστούμε που μας κρατάτε συντροφιά. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Ευχαριστώ που μου κρατάτε συντροφιά. Τα φιλιά μας από Χανιά, από το Στέλιο Σάξομαν, ένα συνεργάτη και φίλο, πολύ καλό μουσικό. Τον χαιρετώ, αυτόν και την οικογένειά του, τους φιλώ. Καλησπέρα στο Γιάννη. Ο Γιάννης λέει, ωραιότερα τραγούδια από τα δικά σου δεν έχω ακούσει τα τελευταία 10 χρόνια. Εντάξει, κοκκινίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία λόγια. Εντάξει, άμα μου λέτε τέτοια θα κάνω πιο συχνά live. Στέλνω ευχή και προσευχή
Με αυτή τη μαντινάδα η Παναγία να είναι σημά σε ξενιτιά και Ελλάδα, λέει η Ανέτ. Α, έχουμε και μαντινάδα και από το Μελάκι. Πού είσαι, Μανώλη, που γράφει ωραίες μαντινάδες. Όλοι και η Ανέτ, βέβαια. Αλλά γράφουν στην ομάδα μας πολύ συχνά. Ο Μανώλης, η Ανέτ, ο Κώστας Κατέχης, ποιος άλλος γράφει, ο Δημητριάδης. Γράφουν πολύ συχνά και στις ομάδα μας μαντινάδες καρδιάς μας. Αν θέλετε, γίνετε μέλη. Βγάνει η καρδιά μου θόρυβο, όπου σφάλε χαλάλι. Σώπα, τσιλέω, έρχονται. Χριστούγεννα και πάλι. Χριστούγεννα έρχονται από το Μελάκι Μανώλη. Καλησπέρα, λέει, στην παρέα. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε εκεί πριν κλείσεις. Ευχαριστώ. Λέει, παρέξουν, μου φαίνεται σήμερα σύννεφα να μην βρέχουν. Θα βρέξουν κάποια στιγμή. Απλά μαζεύονται τώρα. Ή μπορεί και να περνάνε. Ποιος ξέρει. Αλλά λίγο πιο κάτω είναι καθαρός ουρανός. Είναι μόνο εδώ, από εδώ και πέρα. Είναι φυσιολογικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, λέει ο Γιάννης για τα τραγούδια μου. Επίσης, να πω ότι σύντομα θα κυκλοφορήσει και το νέο τραγούδι. Δεν ξέρω αν πρέπει να το παίξω τώρα. Το έχω ξαναπαίξει σε όσους παρακολουθούσαν τα live από την καραντίνα από τον Απρίλιο. Μπορώ να σας παίξω μόνο το ρεφρέν και να κλείσω με αυτό, με το ρεφρέν. Και αν και ήθελα να πω κι άλλο ένα. Εντάξει. Θέλω να πω ένα πριν κλείσω με το ρεφρέν του νέου μου τραγουδιού, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ. Τελευταίο, ένα παραδοσιακό, γιατί και τα αφιερώνω σε όλους έτσι είναι από την Ήπειρο, μιας και πούμε και είπαμε πολλά κριτικά. Χαιρετούμε και τον Αντώνη του Κωνσταντουλάκη, που είναι στην Κίσα μου. Κι εγώ με και σιγουριώνω και για σένα μαραζώνω. Μίλησέ μου δυο λογάκια, χαρίσέ μου. Αχ, ο φτωχός. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' κανένα σ' άλλο. Στην καρδιά μου ρίζωσε ρώτας μεγάλος. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' κανένας άλλος. Στην καρδιά μου ρίζωσε ρώτας μεγάλος. Τι να κάνω, τι να κάνω, αχ, ο μαύρος θα πεθάνω. Τι καημός. Μίλησέ μου, δεν σε φίλησα ποτέ μου. Αχ, ο φτωχός. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' κανένας άλλος. Στην καρδιά μου ρίζωσε
σ' αγαπώ ως κανένας άλλος στην καρδιά μου. Πίσω σε ερώτας μεγάλος. Μίλησέ μου, μίλησέ μου. Τι ωραίο τραγούδι, πω. Όλα τα τραγούδια, τα προδοσιακά της Ελλάδας είναι αγαπημένα και αν είχα το χρόνο θα σας έπαιζα από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Θέλω να επιλέγω ένα από το καθένα. Έχω τόσα πολλά να παίξω που δεν τα προλαβαίνω. Αλλά θα κάνω και άλλο live. Είπαμε θα κάνω live από την όμορφη πόλη του Σέντ Αγκουστίν. Ελπίζω να έχει πιο φωτεινή ημέρα και ξεκίνησε φωτεινά, αλλά σκοτίνιασε. Καλημέρα από το Ομάν. Τι μου θύμισες τώρα. Ο Πάρης Γκρέκος. Τι μου θύμισες. Για το Ομάν. Μια φορά, όταν ήμουν φοιτήτρια στο Πολυτεχνείο, γινόντουσαν προτάσεις για δουλειά και με προγράμματα στο Πολυτεχνείο και μου λένε θέλεις να πας για δουλειά στο Ομάν. Πρέπει να απαντήσεις τα επόμενα 5 λεπτά. Παίρνω λοιπόν τους γονείς μου, τους λέω με πήρανε για δουλειά στο Ομάν. Και λένε, α, Ομάν, θα πάει το παιδί μας στο Ομάν. Τελικά δεν πήγα. Ποιος ξέρει, δεν ξέρω, φαντάζομαι έχει πολλή δουλειά για τους μηχανικούς εκεί. Ο Γιάννης Χριστιανάκης, χαιρετούμε τον Γιάννη. Χαιρετούμε τον Γιάννη, συνάδελφος από τα Χανιά. Λοιπόν, μακάρι να είχα χρόνο να σας τα παίξω όλα τα τραγούδια. Την επόμενη φορά θα παίξω και περισσότερα. Ζητάει το μήλο μου κόκκινο, τώρα δεν ξέρω να παίξω κι αυτό. Ποιος το ζήτησε. Μόνο αν χορέψετε από το σπίτι θα το παίξω. Να πούμε και ένα μακεδονίτικο, να μην το αφήσουμε στο απ' έξω και μετά πούμε και ένα θρακιώτικο και δεν θα κλείσει ποτέ. Δεν έχασες λέει τίποτα, έρημος ο Πάρης. Είμαι σίγουρη, αλλά έχει πολλή δουλειά για αυτά τα επαγγέλματα. Ηλίας Τριόπουλος, ευχαριστώ πολύ. Άντε να παίξω και το μήλο μου κόκκινο, το αφιερώνω σε όλη την περιοχή, τη Μακεδονία, που έχω ρίζες κι εγώ, εκτός από Κρήτη, έχω ρίζες και από Μακεδονία, είναι η μητέρα μου από εκεί και έχω περάσει πολλά καλοκαίρια εκεί. Θέλω πολύ να την ξαναεπισκεφτώ, όπως και την Κρήτη φυσικά. Λοιπόν, θα χορέψουμε λέει ο Πέτρος, να χορέψετε, σας τα αφιερώνω, έτσι να ανέβουμε πριν κλείσουμε. Σε βρίσκω, βρίσκω την πόρτα σου, μα
ευχαριστώ πάρα πολύ. Α, έχουμε και άλλες βαντινάδες. Δύο λέξεις ανταλλάξαμε, μα με τα μάτια χίλιες. Και ύστερα εθάριουνα, με τσόρες που με μίλιες. Τη στέλνει ο Κώστας ο Χιωτάκης, λέει, την είπε ένα κοριτσάκι πριν από χρόνια. Τα χαιρετούμε τον Πέτρο Μπακάλι. Θα τραγουδήσει η μανούλα μου στα παιδιά μου όταν ήταν μικρά. Αχ, τι ωραία. Χαιρετώ. Η Αθηνά λέει, η Άννα, σε ευχαριστεί, χαιρετώ την Άννα και την Αναστασία. Σας αγαπώ πολύ. Ο Χρήστος είναι από Μόναχο. Α, είναι στο Μόναχο και είναι από Κρήτη. Έχουμε και άλλο κριτικό. Και... θα σας παίξω το ρεφρέν του νέου μου τραγουδιού, το οποίο θα κυκλοφορήσει, σκέφτομαι να κυκλοφορήσει ή τις γιορτές ή στις 1η Ιανουαρίου. Θα σας πω μόνο το ρεφρέν, δεν μπορώ να το παίξω όλα. Για το σκοτάδι του φόβου, το σημάδι. Φιλί θα στείλω στα όνειρά σου να σε κρατάνε φυλαχτό μέχρι να βρεθώ κοντά σου. Για σε το σκοτάδι του φόβου, το σημάδι. Φιλί θα στείλω στα όνειρά σου να σε κρατάει φυλαχτό μέχρι να βρεθώ κοντά σου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχω γράψει στίχους και μουσική, θα κυκλοφορήσει από την εταιρεία Μετρονόμος και έχει κάνει το βίντεο κλιπ πάλι η Casey που μου είχε κάνει και το προηγούμενο εδώ στη Φλόριντα, μιας και που βρίσκομαι εδώ, θα ήθελα πολύ να το κάνω στη Κρήτη και στην Ελλάδα, αλλά εφόσον βρίσκομαι εδώ το κάνουμε εδώ, φυσικά είναι και εδώ ένα πανέμορφο, πολύ ωραίο τοπίο και εδώ και μου αρέσει και πολύ το βίντεο, ανυπομονώ να βγει και να το δείτε και εσείς. Δεν ξέρω αν θέλετε να σας δείξω έτσι μια τελευταία εικόνα της περιοχής. Θέλω να σας δείξω, όσοι δεν ήσασταν στην αρχή, γιατί στην αρχή σας το έδειξα. Εδώ πέρα είναι από πίσω το ρολόι. Όλη αυτή είναι μια περιοχή εδώ στην Daytona Beach. Στην ουσία από εδώ είναι η παραλία που μπορεί και ο καποιοδένας να κάνει μπάνιο και να περπατήσει, αλλά ήταν πάρα πολύ γνωστή το 1900 μέχρι το 1960 για αγώνες, αμαξιών, οι πιο γνωστοί της Αμερικής και όλου του κόσμου ερχόντουσαν εδώ. Σταματήσαν το 60 βέβαια και πλέον έχει χτιστεί μια άλλη περιοχή με κανονικό δρόμο, όχι στην άμμο, γιατί εδώ γινόταν όλα στην άμμο, γιατί είναι αρκετά μεγάλη η έκταση. Και φυσικά εδώ πέρα υπάρχει η πλατεία, υπάρχει ένας ολόκληρος κύκλος που μιλάει για αυτή την ιστορία εδώ και έχει όλες τις φωτογραφίες όλων των μεγάλων των πρωταθλητών, γιατί έχουν περάσει όλοι από εδώ και έχει τα ονόματα εδώ, μπορείτε να τα δείτε, η μεγάλη ταμπλέτα, το 1937 ο Ed Kretz, το 40 ο Tancred, ο Johnny Springfall, το 47, το 50 ο Matthew, ο Emt, γράφει όλα τα ονόματα, είναι ένας κύκλος που λέει την ιστορία της Daytonas, ότι πόσο κόσμο είχε. Να πω ότι το 1930 είχε βγει η πιο γνωστή παραλία σε όλη την Αμερική, ήταν η πιο τουριστική, ακόμα είναι τουριστική, αλλά δεν κάνουν αγώνες πια, οπότε. Και βλέπετε εδώ υπάρχει ένας τεράστιος κύκλος με όλα τα πρόσωπα, με όλα τα ονόματα που γράφει για το 61, ακόμα και το 99 κάνανε αγώνες με μηχανές, όλοι εδώ, το 87,
Έχει όλες τις περιοχές και εκεί πέρα είναι η Ritchie Plaza, όπου βλέπετε ένα θεατράκι όπου γίνονται εκδηλώσεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μου θυμίζει ισπανική αρχιτεκτονική, βενετσιάνικη, και μέσα έχει μαγαζιά που μπορεί, ένα μικρό μολ, μπορεί κάποιος να περπατήσει. Βέβαια, όλη αυτή η περιοχή εδώ, στην ουσία κάποιος είναι ένας πεζόδρομος παραλιακά που μπορεί ο καθένας να περπατήσει, όπως βλέπετε, και δίπλα στη θάλασσα. Αυτή είναι λοιπόν η θάλασσα, όπως τη βλέπετε. Ενώ το πρωί είχε πολύ ζέστη και όλοι κάνανε μπάνιο, ξαφνικά η θερμοκρασία άλλαξε, γιατί έτσι γίνεται εδώ στη Φλόριντα. Ξαφνικά αλλάζει τη θερμοκρασία μέσα σε μισή ώρα. Ήταν λοιπόν η παραλία και χαίρομαι πολύ που σας έδειξα και αυτό το μέρος. Θα κοινοποιήσω σύντομα στη σελίδα μου στο Facebook πότε θα κάνω το επόμενο live από το μέρος που σας είπα, που ήταν οι πρώτοι Έλληνες. Κάναν την πρώτη ελληνική εκκλησία, τον Άγιο Φώτιο, στην περιοχή Σεν Αγουστίν, Άγιο Αυγουστινό. Σας φιλώ, σας χαιρετώ πολύ που ήσασταν, όσοι ήσασταν μαζί μου. Πέρασα πολύ όμορφα πάλι και μου είχε λείψει να κάνω live. Θέλω να διαβάσω κάποια μηνύματα. Λέει, ευχαριστούμε που περάσαμε τόσο όμορφα με τα τραγούδια που μας είπες, από τόσο μακριά σε άλλο τόσο μακριά, και όμως το έκανες κοντά. Είναι αυτό που χαίρομαι, όταν ενώ βρίσκονται άτομα μακριά, να μπορώ μέσω του ίντερνετ να μπορούμε να επικοινωνούμε. Καλό μεσημέρι στην Ιωάννα Λαζάρου, μιλήσαμε και για σένα πιο πριν. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Επίσης, όσοι είστε εδώ πέρα από τους μαθητές κιθάρας, αύριο θα πω ποιος έχει κερδίσει το διαγωνισμό, γιατί κάνουμε και τα μαθήματα κιθάρας και είχαμε ένα διαγωνισμό από το Καγμάκι Guitar, και θα κάνουμε την κλήρωση, αύριο και θα σας το κοινοποιήσω. Σας χαιρετώ, να περνάτε όμορφα, με αισιοδοξία σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Και όπως είχε πει κάποτε και ο... μιας και που έχει σύννεφα, είχε πει κάποτε ο... Στο Tarpon Springs υπάρχει ένας, ο παπάς, ο Παπαφάνης, δεν ξέρω αν το παρακολουθεί στο βίντεο, είχε πει κάποτε που είχε δει τα σύννεφα στη Φλόριντα, ότι τα σύννεφα δείχνουν τη ζωή. Ο ήλιος είναι πάντα από πίσω, απλά κάποιες φορές του κρύβουν τα σύννεφα. Ο ήλιος θα ξαναφανεί και είναι εκεί και το ξέρουμε. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, να περνάτε όμορφα!